βρέθηκε, κυρίες και κύριοι, κοινός τόπος τελικά για την διεξαγωγή debate μεταξύ των 6 υποψηφίων για την Προεδρία του Κινάλ και μετά την μαραθώνια συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής. Πάμε στην Κάτια Φωτιάδου που θα μας πει περισσότερα και όλο το παρασκήνιο αυτής της μαραθώνιας συνεδρίασης, Κάτια. Άκαρπη ήταν τελικά η συνεδρίαση της ΕΔΚΑΠ, της Αρμόδιας Επιτροπής για την Διεξαγωγή των Εσωκομματικών Εκλογών του Κινήματος Αλλαγής. Αφού λοιπόν μετά από 5 ώρες τα μέλη ισοψήφισαν, δεν μπόρεσαν να αποφασίσουν αν είναι αρμόδια η Επιτροπή ή όχι και για την διεξαγωγή debate ανάμεσα στους υποψηφίους. Και έτσι μετά από αυτό το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, και οι 5 υποψήφοι έστειλαν επιστολή, θα στείλουν κάποιοι από αυτούς. 3 σίγουρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Λοβέδος και ο κύριος Καστανίδης, ήδη έχουν αποστείλει επιστολή προς τη δημόσια τηλεόραση, με την οποία ζητούν, εφόσον έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να φιλοξενήσει τα debate, αυτά να γίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα του 2017, έτσι ακριβώς όπως είχαν γίνει στις εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής το 2017 υπό την αιγίδα της Επιτροπής Αλιβιζάτου. Μένει να δούμε τώρα αν η δημόσια τηλεόραση κάνει δεκτό το αίτημα των 5 υποψηφίων, οι οποίοι ζητούν debate με θεματικές συζητήσεις διάρκειας, απαντήσουν διάρκειας περίπου 1,5 λεπτού και διαζώσεις και να μπορούν να θέτουν ερωτήματα ο ένας τον άλλον ελεύθερου θέματος, ή αν η δημόσια τηλεόραση απαντήσει ότι δεν μπορεί να οργανώσει αυτά τα debate και έτσι δεν μπορέσουμε να έχουμε τα debate αυτά στη δημόσια τηλεόραση. Μάλιστα. Να πούμε ότι η πρόταση του κυρίου Παπαδρέου, ο οποίος είναι τελείως διαφορετική, ζητάει 3 θεματικά debate μέσω διαδικτύου, μέσω Zoom, γιατί πιστεύει πως διάρκειας 4,5 λεπτών η κάθε απάντηση, διότι πιστεύει ότι διαφορετικά δεν θα υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος, αλλά αυτό το debate, αυτή η διαδικασία θα μετατραπεί σε reality show.